Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Καλύτερα σου μαγειρεύω και να έρχεσαι από εδώ, πώς σου φαίνεται. Αυτό, αυτό. Ναι, τι θα μου φτιάχνες? Καταρχήν τη διάθεση. Κόνιο. Κόνιο, λέει ο άλλος. Γιατί δεν τρέπεις λιγάκι? Αφού λοιπόν θα μου φτιάχνεις τη διάθεση, τι θα μου μαγείρευες? Πες μου λίγο τώρα ένα φαγητό που θα μου μαγείρευες. Καταρχήν θα σου δεν τρώω κρέας. Δεν το ξέρω. Θα σου έφτιαχνα κάτι πάρα πολύ ωραίο για αμέσως μετά το φτιάξιμο της διάθεσης. Θα σου έπαιρνα ένα αβοκάντο, θα το έκοβα στη μέση. Μ' αρέσει. Θα σου έφτιαχνα δύο αυγαμάτια. Θα έσταζα λίγο λαδάκι στο κέντρο του κάθε αβοκάντο, στη μέση δηλαδή. Ναι. Όπως θα το έχω ανοίξει, σου τάξω λιγάκι λαδάκι. Ναι. Θα σου έβαζα το αυγό μάτι, δύο αυγά μάτια. Το ένα στο ένα μισό αβοκάντο και το άλλο στο άλλο μισό αβοκάντο. Θα σου έβαζα και λίγη ριγανίτσα και θα στο έδινα να το φας. Ρίση Μιχάλη, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι ωραίο, παιδιά. Και γκουρμέ ταυτόχρονα. Και light και γευστικό. Έτσι. Εντάξει, το έχει, παιδιά, το έχει. Και μετά πάλι θα σου φτιάχνα τη διάθεση. Στην έφτιαχνα τη διάθεση κάνα δύο φορές την ημέρα. Τρεις μπορεί, δεν ξέρω. Τον απολαδί, βάζοντας μουσική, κάνοντας αυτό. Με θέλει χαρούμενη. Με θέλει χαρούμενη. Πώς πάμε από αγγλικά? Καλά, καλά. On the cross I make you. Ο σταυρό που σου κάνω. Βεβαίως, όταν ορκίζεται. Σωστά. What else we will hear, Παναγία μου? Τι άλλο θα ακούσουμε, Παναγία μου? Μας θα πάθουμε. Μάλιστα. I did not catch it. Δεν το πιάσα. Βεβαίως. Yes. Μπράβο. Μπράβο. Μη μας τρομάζεις. Όταν γίνονται ταυρομαχίες, τι είναι αυτό που ξεσηκώνει, υποτίθεται, τον ταύρο? Το κόκκινο. Τι σηκώνει? Το κόκκινο. Ναι. Ναι. Αυτό όμως δεν γίνεται. Διότι γιατί ο ταύρος τι δεν βλέπει χρώματα. Και τι βλέπει? Ξέρω εγώ. Είναι ασπρόμαυρο. Μας τα ανατρέπεις όλα αυτά τώρα που ξέραμε στην εδώ πραγματικότητα, και λέει, το προσέξτε με. Στην πραγματικότητα το κόκκινο δεν εξαγριώνει τον ταύρο αφού δεν βλέπουν τα χρώματα. Δεν τα βλέπουν. Ναι, τι τον εξαγριώνει, ο άνθρωπος? Δεν ξέρω. Μήπως η κίνηση αυτή, μήπως ο ταυρομάχος, επειδή είναι μέσα στην αρένα και άλλοι δεν τον ακούνε, ναι, μήπως τον βρίζει από κοντά, του κουνάει το πανίκι, του λέει θα σου... Ναι, ρε, εσύ, Μιχάλη, βρίζει τον ταύρο. Δεν ξέρω εγώ, μπα, του κάνει κανένα νόημα, να του κάνει τίποτα έτσι, να. Ξέρω εγώ. Πράγματα που κάνετε και νευριάζουν το σκύλο σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχτε. Αφήνετε ξένους να χαϊδεύουν το σκύλι σας. Εάν αφήνετε τον καθένα, αν αφήνετε τον καθένα να αγγίζει το σκύλι σας, τότε πάβετε να είστε ο ηγέτης μπροστά στα μάτια του. Αλήθεια, ρε, παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Βέβαια. Εγώ συνομιλώ με τα σκυλιά και ξέρω. Σας αρέσει... Τα λέτε. Σας αρέσει να ντύνετε το σκυλί σας. Εάν δεν έχετε εκπαιδεύσει το σκυλί σας να φοράει ρούχα από τότε που ήταν κουτάβι, θα είναι δύσκολο να τον ντύσετε όταν είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Καλό θα είναι να αποφύγετε καπέλα και άβολες στολές. Σκυλί είναι, μην τον κάνεις καραγκιόζι. Ναι, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε κιόλας. Μην τον κάνεις καραγκιόζι το σκυλί. Πάμε πιο κάτω. Δεν παίρνετε σας σοβαρά το φόβο που έχει το σκυλάκι σας για το νερό. Ακόμα και οι ράτσες που αγαπούν το κολύμπι μπορούν να μισούν τον μπάνιο. Ναι. Βέβαια, παιδιά, πολλά είναι που περιποιηθείτε τον και στη συνέχεια ανταμείψτε τον με μία λιχουδιά για την καλή του συμπεριφορά, διότι δεν περνάει καλά όταν το πλακώνεις με το... Ναι, μωρέ, τα γλυκούλια. Με τη βούρτσα. Μη φωνάζετε στο σκυλί σας. Ρούντι, αυτό διάλογο, έλα από εδώ. Δεν θέλετε τέτοια πράγματα. Οι φωνές σας θα κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Σου λέει, αυτός φωνάζει. Εγώ δεν καταλαβαίνω αν φωνάζει από νεύρα ή γιατί είναι χαρούμενος, θα τον ξαναχέσω. Έλα, μωρέ, τα γλυκούλια. Τίποτα. Δεν θα του λες τίποτα, μην δίνει σημασία, θα το σταματήσει κάποια στιγμή. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο συνέβη και είναι η πραγματικότητα. Δεν πίστευε στα μάτια της η περιπολία του λιμενικού στον Άγιο Κωνσταντίνο στην παραλία του Βόλου, εκεί στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι. Συγκεκριμένα, λέει, αντιλαμβανόμενοι περίεργες κινήσεις σε απόμερο παγκάκι του κεντρικού πάρκου, πλησίασαν για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει. Τι έγινε. Έτσι, έκπληκτοι οι δύο λιμενικοί είδανε ζευγάρι με αδαμιαία περιβολή, ξεβράκονται δηλαδή, για να το έχουν, να έχει επιδοθεί σε ερωτικές περιπτύξεις. Το ζευγάρι. Ντροπή! Κάτσε, ρε, ντροπή. 37χρονος με 32χρονοι, απορροφημένοι στο πάθος τους, δεν αντελήφθηκαν την παρουσία των λιμενικών, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος, αγόρι μου, εκείνη την ώρα. Σαστισμένο το ζευγάρι προσπαθούσε να καλυφθεί, ενώ ταυτόχρονα προσποιούνταν ότι αναζητούσαν τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας. Κάπου εδώ το έχω εδώ, ναι, που είναι ταυτότητά σου, αχ, δεν την έχω, Γιώργο μου, μαζί. Σύμφωνα με πληροφορίες και στους δύο επιβλήθηκε πρόστιμο άσκοπης μετακίνησης. Παιδιά, έτσι λέγεται τώρα. Εγώ το ξέρω αλλιώς. Είναι άσκοπη μετακίνηση. Εγώ το λέω σεξ. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
Μαρία, είσαι για καμιά άσκοπη μετακίνηση? Ναι, ναι, ναι. Διαβάζω ότι τα μπαλκόνια έχουν γίνει παρατηρητήρια κυκλοφορίας πια. Δηλαδή, κάποτε το μπαλκόνι ήταν ο χώρος του διαμερίσματος όπου οι ένικοι έβγαιναν για να χαλαρώσουν, να δροσιστούν το καλοκαίρι, να κάνουν κάποιες οικιακές εργασίες, να φάνε κανένα καρπούζι, να τρέχουν τα καρπούζια από κάτω και να φωνάζει η άλλη. Ξέρετε πώς. Στην εποχή του κορονοϊού έχει μετατραπεί λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων σε παρατηρητήριο. Οι ηλικιωμένοι ως επιτοπλίστων βλέπουν αν ο δρόμος έχει κίνηση, αν οι διερχόμενοι φορούν μάσκες και γάντια, αν τηρούν τις αποστάσεις, τους βάζουν και χέρι. Χαρακτηριστική περίπτωση δύο ηλικιωμένων που μένουν στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας και μη έχοντας τι να κάνουν, άρχισε να κριτικάρει. Να το είδατε. Το αν ή όχι οι περαστικοί έχουν πάρει προστατευτικά μέτρα. Πόσες σακούλες κουβαλάνε, κάνουν σχόλια του τύπου πάλι βγήκε για ψώνια αυτή. Πώς είναι δυνατόν να σουλατσάρει στον δρόμο ενώ υπάρχει. Δηλαδή έχουν αρχίσει. Ξέρεις. Καλέ, αυτοί τα βλέπουν όλα. Είναι ακριβώς. Σε κατού στου δύο του γέρου στο Muppet Show. Έτσι ακριβώς. Ναι, σωστά. Η αστυνομία του μπαλκονιού πάντως δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Καθώς αντίστοιχες αντιδράσεις έχουν καταγραφτεί και στην Ισπανία αλλά και στην Ιταλία, από ό,τι διαβάζουμε εδώ. Τέλεια. 1,0849 ευρώ δολάρια. Μάλιστα, δεν μου λες κάτι, και η ζημιά θα είναι μεγάλη εδώ στην Ελλάδα. Τι λες εσύ? Είναι συνάρτηση του χρόνου. Όσο πιο γρήγορα το μαζέψουμε, τόσο το καλύτερο. Πάντως ζημιά θα γίνει. Του τύπου? Του τύπου 3-5 είμαστε. Μόνο. Μέχρι στιγμή. Εγώ γιατί έχω εφιάλτη για 10% μείωση? Κοιτάξτε, άμα καβατζάρουμε το Μάιο, συγγνώμη για αυτή την έκφραση, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ. Και άμα σκάσει το Αμέρικα? Το Αμέρικα, κοίταξε, ένα νούμερο το οποίο δόθηκε χθες και ήταν συγκλονιστικό ήταν τα επιδόματα ενεργείας, τα οποία ξεπεράσαν τα 6 εκατομμύρια μέσα σε μια εβδομάδα. Ναι. Και αυτό δείχνει πόσο πίεση υπάρχει στην οικονομία. Λέω, θα αντέξουν αυτοί εκεί? Γιατί αν δεν αντέξουν αυτοί, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει όλους. Λέω μετά. Έχει βάλει μηχανή και κόβει χρήμα αβέρτα, μην ανησυχείς. Νυχθημερών. Μάλιστα. Κανένα μηχανάκι από αυτά υπάρχει? Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.